Εδώ είμαστε και πάλι και να μιλήσουμε λίγο για στίβο. Πλησιάζει και το ευρωπαϊκό κλειστού. Έχουμε και εκεί, και εκεί θα έχουμε μάλλον εκπροσώπους. Βέβαια είναι και κάποιοι που περιμένουν την τελευταία στιγμή να δουν πώς θα είναι από ορισμένους τραυματισμούς. Πάντως είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, είναι γνωστό αυτό. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα εξαιρετικό παιδί, ξεκινάω πρώτα από εκεί. Εκτός ότι είναι σπουδαίος αθλητής, είναι ο κορυφαίος Έλληνας εμποδιστής, είναι σπουδαίος σπρίντερ, είναι όσο μεγαλώνει γίνεται όλο και καλύτερος. Τι να πω, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τον Κώστα τον Βαλίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ για τα λόγια που άκουσα. Είναι χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι δίπλα σας, να έχουμε αυτόν τον χρόνο που θα βρεθούμε μαζί να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα θέματα που έχει επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε τώρα. Είσαι ένα παιδί που προετοιμάζεσαι για, για τους Ολυμπιακούς κυρίως. Έχεις πιάσει το όριο για το ευρωπαϊκό κλειστού που διεξάγεται την ερχόμενη εβδομάδα. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες, στο τελευταίο καιρό, ψιλοταλαιπωρείσαι από κάποιους τραυματισμούς και θέλω να μου πεις σε τι κατάσταση είσαι, αν θα βρεθείς την ερχόμενη εβδομάδα στο ευρωπαϊκό ή τέλος πάντων πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό. Αρχικά έχω πιάσει το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπως είπατε και εσείς. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να κάνω την προπόνησή μου με όσο περισσότερη ασφάλεια γίνεται, γιατί το προηγούμενο διάστημα ταλαιπωρήθηκα από μια θλάση, μικρή βέβαια, αλλά δεν πάβει να είναι θλάση. Σίγουρα. Το δικαίωμα. Και με αποτέλεσμα τώρα, ενώ έκανα ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα και είχα τρέξει πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα που είχα κάνει προπόνηση, μετά το πανελλήνιο πρωτάθλημα βλέπω ότι λίγο έχω κάποιες ενοχλήσεις, λίγο υπάρχει κάποια φοβία, οπότε γι' αυτό λέμε και ότι θα δούμε πώς θα πάει το επόμενο διάστημα προπονητικά και αναλόγως θα κλείνουμε τελευταία στιγμή αν θα είναι σωστό να πάρω μέρος ή όχι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα ρισκάρεις, αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλω να ρισκάρω, όχι. Έχουμε μπροστά μας τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι ο κύριος στόχος για μένα αυτή τη χρονιά, για μένα και το προπονητή μου. Mm-hmm. Θα ετοιμαστούμε για αυτούς και σίγουρα θέλουμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα εκεί πέρα, οπότε ο κύριος στόχος είναι αυτός. Τα πήγες εξαιρετικά στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Πώς ήταν που ξανατρέξατε έτσι μετά από καιρό, πώς το ζήσατε, πώς το βιώσατε, γιατί όσο να είναι στην Ελλάδα χρειάστηκε αρκετό, μετά το Πανελλήνιο του καλοκαιριού πέρασε αρκετό διάστημα για να ξανατρέξετε, για να ξαναβρείτε το ρυθμό σας. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το σταμάτα ξεκίνα για εσάς, παρότι είστε επαγγελματίες, παρότι έχετε σπουδαία φυσική κατάσταση, αυτό το σταμάτα ξεκίνα νομίζω ότι είναι ταλαιπωρία μεγάλη. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία, βέβαια για όλο τον κόσμο είναι το σταμάτα ξεκινά. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Για όλους και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, να ξεκινάμε προετοιμασία. Βασικά να σας πω ότι δεν σταματήσαμε από αυτή την προετοιμασία, ναι, αλλά εννοείται. Μετά στο μετέχνιο αν θα κάνουμε αγώνες ή όχι. Ακριβώς. Και σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι έπαιξε πάρα πολύ ρόλο στην ψυχολογία μας. Αυτό το ψυχολογικό είναι το χειρότερο πολλές φορές. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρουμε αν θα κάνουμε αγώνες, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν μεγάλοι αγώνες. Βασικά ακούμε ότι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα γίνει και εμείς δεν έχουμε αγώνες μπροστά μας να πάρουμε μέρος. Ναι. Δεν είχαμε αγώνες μπροστά μας να πάρουμε μέρος. Παρ' όλα αυτά με ρύμνησε η πολιτεία και κατάφερε να διοργανώσει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σωστό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Σωστό. Εμείς βέβαια παίρναμε μια εικόνα από το εξωτερικό πώς λειτουργούσαν στους αγώνες στα meeting και στα εθνικά πρωταθλήματά τους. Mm-hmm. Και ήδη ξέραμε από εδώ και καιρό ότι έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Να μπούμε με τεστ μέσα στο πρωτάθλημά μας και να μπορούμε να αγωνιστούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Να μην υπάρχει αυτή η διαφορά διαδρόμων, να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία με τις μάσκες και να είμαστε λίγο πιο καλά. Βέβαια, τηρήθηκαν τα μέτρα που μας είχαν υποδείξει η πολιτική προστασία. Mm-hmm. Ήμασταν καλά οργανωμένοι και διεξήχθηκε ένα άρτιο
πρωτάθλημα, που από όσο ξέρω δεν είχαμε κάποιο κρούσμα και πήγαν όλα καλά. Και γενικά είχαμε και καλές επιδόσεις και δεν φάνηκε πάρα πολύ η αποχή. Είναι πολύ θετικό αυτό τουλάχιστον. Όπως σας είπα και πριν, οι περισσότεροι αθλητές δεν σταμάτησαν την προετοιμασία τους. Οπότε συνέχισαν και φάνηκε αυτό στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και εκεί αμέριμνοι, ώστε να πάρουμε μέρος και να μπορέσουμε να συναγωνιστούμε τους υπόλοιπους αθλητές που, αν μη τι άλλο, κάνουν την προετοιμασία τους και εδώ και πάρα πολύ καιρό, ναι, απρόσκοπα, χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα. Και εμείς στην ουσία κρινόμαστε τώρα να έρθουμε αντιμέτωποι συσσαγωγικά να συναγωνιστούμε με τους υπόλοιπους αθλητές στην Ευρώπη. Ας πούμε ότι όλα πάνε καλά και εσύ βρεθείς την ερχόμενη εβδομάδα στο Τόρουμ. Ο στόχος ποιος είναι? Να βρεις ρυθμό, να περάσεις κούρσες, να βρεθείς στο τελικό, να κάνεις χρόνο. Τι σκέφτεται ο Κώστας Δουβαλίδης? Είναι δύσκολο να θέσω στόχους. Ενώ ξεκίνησε μια χρονιά με καλά βήματα, μπορώ να πω, ναι, στην πορεία λίγο στράβωσε. Τότε μπορούσα να πω ότι θα βάλω κάποιους στόχους, παρόλο ότι το πρόβλημα που πέρασα πέρσι, τον Νοέμβριο, που πέρασα κορονοϊό, ναι, είχα πει πως θα θέσω κάποιους στόχους. Παρ' όλα αυτά, στην πορεία με τη θλάση και τις δύο εβδομάδες που έμεινα εκτός και βλέποντας ότι ακόμα λίγο με ταλαιπωρεί, το κύριο μου μέλημα είναι να πάω εκεί, να αγωνιστώ χωρίς πρόβλημα, αριθμελής, και να ξαναγυρίσω πίσω για να συνεχίσω την προετοιμασία με τους ευρωπαϊκούς. Δεν θα θέσω στόχους για αυτό το ευρωπαϊκό. Λογικό, κουτάσμα. Λογικό. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, και για μένα στόχος είναι να πάω και να γυρίσω υγιής. Υγιής, αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο και δεν το συζητάμε καν. Το ανέφερες και εσύ, είσαι από αυτούς που βίωσαν αυτό το κομμάτι με τον κορονοϊό, ταλαιπωρήθηκες, οπότε μπορείς να μας πεις πόσο δύσκολο είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος τη δυσκολία και το πόσο υπομονή πρέπει να κάνουμε ακόμα, γιατί τίποτα δεν είναι απλό. Παρότι λέμε ότι εντάξει, είναι μια ίωση, δεν φαίνεται να είναι μια ίωση, ταλαιπωρεί ακόμα και ανθρώπους που γυμνάζονται, προπονούνται, είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, και νομίζω ότι θέλει πολύ προσοχή, έτσι. Έτσι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι και εμείς που στην ουσία κάνουμε αθλητισμό και ασχολούμαστε, κάνουμε πρώτο αθλητισμό, σκεφτείτε ότι εμένα προσωπικά με έριξε στο κρεβάτι 5 μέρες. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που πέρασα. Είμαι ευγνώμων που δεν χρειάστηκε να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο και το πέρασα όλο αυτό στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν εύκολο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όσο αφορά τον οργανισμό μου στο να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, γιατί πέρασα διάφορα γεγονότα αυτές τις 5 μέρες. Δύσκολα, παρόλα αυτά, σαν αθλητής που είμαι κιόλας, να συμπληρώσω, σαν αθλητής που είμαι ο πρωταθλητής, με γονάτισε, δεν ναι. μπορούσα να είμαι 5 μέρες στο κρεβάτι, με αρκετό ρίγος και πυρετό. Και σκεφτείτε τώρα, εμείς κάνουμε πρωταθλητισμό σε υψηλό επίπεδο και βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Βέβαια, βέβαια. Κάποιος ο οποίος δεν κάνει αθλητισμό. Και έχει και μια ηλικία και έχει και τα προβλήματά του. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν κοιτάει αυτός ο ιός ποιος είναι ο απέναντι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και χτυπάει όσο πιο καλά μπορεί από τη θέση. Οπότε απεξέχουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, μεν τα μέτρα βλέπουμε ότι λίγο χαλαρώνουν σε κάποιες περιοχές, αλλά σε κάποιες άλλες είναι πιο αυστηρά, γίνονται πιο αυστηρά. Παρ' όλα αυτά, εμείς σαν άνθρωποι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Πρέπει να μείνουμε σε υφαγρύπνηση και να έχουμε το μυαλό μας πάντα ξύπνο, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια. Κώστα, όσο μεγαλώνεις και όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεσαι όλο και καλύτερος, γίνεσαι όλο και πιο σταθερός, συμμετέχεις σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Τι είναι αυτό, ποιο είναι το μυστικό, ας το πούμε, και τι κάνει ο Κώστας Δουβαλίδης για να είναι τόσο εντυπωσιακός όσο και αν περνούν τα χρόνια? Δεν κάνω κάτι. Κάνω όλοι αθλητές ή από ό,τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος ο οποίος θα θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Προσέχω λίγο τον εαυτό μου.
σίγουρα είναι οι βάσεις που έχουμε βάλει με τον προπονητή μου τόσα χρόνια και είναι το κύριο πράγμα που σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν κάνω κάτι διαφορετικό από κάποιον άλλο αθλητή. Πιστεύω ότι το πιο βασικό κομμάτι είναι ότι έχουμε βάλει καλές βάσεις με τον προπονητή μου και στηριζόμαστε σε αυτό. Πώς επέλεξες τα εμπόδια? Τα εμπόδια, να σας πω ότι όταν ήμουν μικρός τα έβλεπα και φοβόμουν. Έβλεπα το να κάνουν εμπόδια και έλεγα εγώ αυτό το αγώνισμα δεν θέλω να το κάνω. Ναι. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και παρόλα αυτά, με τη σωστή καθοδήγηση του προπονητή μου, μπήκαμε στα εμπόδια, τα δοκιμάσαμε, είδα ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα ότι είναι ένα αγώνισμα το οποίο με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ και έτσι με τον χρόνο και αποφασίσαμε ότι είναι καλό να μείνουμε σε αυτό το αγώνισμα. Mm-hmm. Θέλω να σημειώσω ότι πριν τα εμπόδια δεν έκανα. Έκανα sprint, έκανα άλματα, έκανα ύψος. Βασικά δοκίμασα και άλλα αθλήματα. Ναι, αλλά μέχρι να κατασταλάξεις. Μέχρι να κατασταλάξω, αλλά μόλις κατασταλάξα στο στίβο και προσπάθησα να ασχοληθώ με τα αθλήματα, στους αγώνες όταν πήγαινα δεν ήμουν από τους καλύτερους, δεν ήμουν ο πρώτος. Παρ' όλα αυτά δεν το βάζα κάτω, έψαχνα να βρω ποιο είναι το αγώνισμά μου και mm-hmm. έτσι καταλήξαμε μαζί με τον προπονητή μου να κάνουμε εμπόδια. Ο ανταγωνισμός βέβαια στην Ελλάδα δεν είναι και ο μεγαλύτερος, αλλά και πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή υψηλού επίπεδου, ας πούμε, γιατί θεωρείσαι πολύ υψηλού επίπεδου αθλητής, δεν το συζητάμε, και πολλές φορές αναγκάζεσαι πάλι με εισαγωγικά να κάνεις πολλά ταξίδια, να κάνεις πολλούς αγώνες στο εξωτερικό, γιατί εντάξει, στο εσωτερικό είναι λίγο πιο εύκολες οι νίκες, πάλι σε εισαγωγικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ακριβώς, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, είτε είμαι εκτός είτε είμαι εντός Ελλάδος και mm-hmm. συναγωνίζομαι στους υπόλοιπους mm-hmm. αθλητές, θεωρώ ότι πάντα είναι ένας αγώνας και πρέπει να δίνω τον καλύτερο με αυτό. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα όταν έχεις συναγωνισμό, βοηθάει όλο αυτό και σε βοηθάει ώστε να μπορείς να τα απεξέλθεις καλύτερα στον αγώνα, να ξυπνήσεις σωματικά, πνευματικά και να λειτουργήσεις καλύτερα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι ένα δύσκολο αγώνισμα, ένα ιδιαίτερο αγώνισμα, γι' αυτό και δυσκολευόμαστε να βρούμε πολλά παιδιά ώστε να κάνουν συμμετοχή στο άθλημα των εμποδίων. Παρ' όλα αυτά, από τη δικιά μας μεριά, γιατί και εγώ είμαι ένας από αυτούς που θέλει να έρθει ένα παιδί από πίσω ώστε να μπορέσει να αφήσει το κενό, αν αφήσω κάποιο κενό mm-hmm. Και δεν με προλάβει εν ενεργεία, να το καλύψει και να συνεχίσει τις πολύ καλές εμφανίσεις και διακρίσεις, γιατί όχι καλύτερες από μένα. Προσπαθούμε μαζί με τον προπονητή μου, προσπαθούμε μαζί με το ΣΕΓΑΣ μέσω κάποιων προπονητικών εμποδίων να δείξουμε στα παιδιά κάποια πράγματα, ό,τι μπορούμε να δείξουμε, όσο μπορούμε να δείξουμε, ώστε να τσιμπήσουν να πω σε εισαγωγικά και ελεύθερα τα παιδιά, αυτά τα παιδιά κάποια πράγματα και να μπορέσουν να τα αφομοιώσουν πάνω στην προπόνησή τους για να τα βγάλουν αγωνιστικά. Mm-hmm. Το μυαλό σίγουρα είναι στο Τόκιο. Όπως φαίνεται θα είναι η τελευταία συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ποτέ δεν λέμε ποτέ γιατί δεν ξέρει κανείς, εντάξει. Πώς το σκέφτεσαι όλο αυτό και πώς το φαντάζεσαι όσο πλησιάζει ο καιρός? Κοιτάξτε, δείτε, από τη μία σκέφτομαι ότι ναι, όντως είναι η τελευταία Ολυμπιάδα γιατί mm-hmm. μεγάλωσα και εγώ. Το έχω συνειδητοποιήσει ότι θα είναι η τελευταία Ολυμπιάδα. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην είναι τελευταίο ευρωπαϊκό ή τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δηλαδή, μπορεί να πάρω μέρος του χρόνου ή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτό ή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτό πάλι. Εννοείται. Αλλά από Ολυμπιάδες είναι η τελευταία μου. Δηλαδή, mm-hmm. θα φτάσουμε στο Παρίσι το 24. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι εκεί πιστεύω ότι θα μπορώ να κάνω προπόνηση, όχι σε υψηλό επίπεδο βέβαια, λίγο περισσότερο για μένα, να μην χάσω το προπονητικό μου επίπεδο, το υψηλό προπονητικό επίπεδο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, μια άθληση κάθε εβδομάδα, έτσι λίγο να ασχολούμαι με τον αθλητισμό, 2-3 φορές τη εβδομάδα δεν θα με πείραζε, ούτε θα μου έκανε κακό. Και κακό φυσικά.
Οπότε στην ουσία κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή η ώρα που θα πρέπει να αποχωρήσω και εγώ από τον αθλητισμό. Το δουλεύω στο μυαλό μου. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Προσπαθώ να το δουλέψω όσο καλύτερα γίνεται και να είναι ομαλή η μετάβασή μου από το κομμάτι του αθλητισμού στην ένταξή μου στην καθημερινότητα ενός καθημερινού ανθρώπου που ασχολείται με τα δρόμενα της πόλης του. Mm-hmm. Έχεις στο μυαλό σου το κομμάτι προπονητική μετά ή αυτό ακόμα δεν μας απασχολεί, είμαστε ενεργοί αθλητές και δεν το συζητάμε? Δεν το συζητάω, δεν το έχω μέσα στο μυαλό μου mm-hmm. το κομμάτι mm-hmm. προπονητική. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο θα αποκλείσω. Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή που σήμερα μπορεί να σκέφτομαι ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να μου δοθεί μια ευκαιρία και, ή να μου κάνει κάτι το κλικ και να πω ότι ήρθε η στιγμή να ασχοληθώ και εγώ με αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Για αρχή, προς το παρόν, είμαι σε σκέψη ότι θα συνεχίσω τη δουλειά μου και από εκεί και πέρα βλέπω. Έχεις ήδη λάβει μέρος σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς ήταν οι προηγούμενες συμμετοχές, πώς ήταν η πρώτη, τι κρατάς από κάθε συμμετοχή, πώς είναι για έναν αθλητή να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είναι δεδομένο ότι η συμμετοχή και μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι ο κάθε αθλητής το περιμένει και ανεξαρτήτου έτσι, εμφάνισης, ας πούμε. Έτσι ακριβώς, για κάθε αθλητή, έτσι και για μένα είναι το υπέρτατο σημείο ώστε να νιώθει ένας αθλητής ότι επιβραβεύεται για όλο αυτό που έχει κάνει, mm-hmm. για την προπόνηση που κάνει και για τις δυσκολίες που περνάει στην προπόνησή του. Είναι μια ηθική επιβράβευση και μια αθλητική επιβράβευση όλο αυτό. Και για μένα είναι πάρα πολύ θετικό, θα το έλεγα, ότι κατάφερα να πάρω μέρος σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Πεκίνο, Λονδίνο και το Ρίο, το 8, το 12 και το 16. Mm-hmm. Και για μένα είναι μια ηθική καταξίωση ότι τόσα χρόνια ανταμείβομαι για αυτό που προσπαθώ να κάνω και χαίρομαι που καταφέρω και παίρνω μέρος σε τόσο υψηλό επίπεδο στον αθλητισμό. Τώρα από κάθε Ολυμπιάδα σίγουρα έχω κρατήσει και κάτι διαφορετικό. Είναι οι στιγμές, είναι κάποιες καταστάσεις οι οποίες ζεις σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά το πνεύμα είναι ίδιο. Το πνεύμα είναι ίδιο, είναι ένα πνεύμα χαράς, πνεύμα αισιοδοξίας ότι ενώνονται όλοι οι λαοί μαζί και προσπαθούν να συναγωνιστεί ένας τον άλλον. Mm-hmm. Γνωρίζουμε σίγουρα την κουλτούρα τους και τη διαφορετικότητα των κάθε λαών και αυτό είναι το οποίο αλλάζει από Ολυμπιάδα σε Ολυμπιάδα και το χρώμα των αγώνων αλλάζει επίσης. Ναι. Και είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο θέλεις να το μάθεις και να το γνωρίσεις από κάθε Ολυμπιακό αγώνα. Mm-hmm. Την κουλτούρα του κάθε πολιτισμού. Σωστό. Σωστό. Ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αρχίζει και επιστρέφει και πάλι σε υψηλές θέσεις, σε διακρίσεις, σε σπουδαίες εμφανίσεις και είσαι και εσύ αυτής της γενιάς. Πώς το βλέπεις από μέσα? Αρχικά να πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή τη γενιά. Είμαστε μια γενιά που ήταν πάρα πολύ δυνατή. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα έρθουν και άλλες πιο δυνατές από εμάς. Mm-hmm. Πιστεύουμε σε αυτό, γιατί όπως είπαμε και πριν, καλώς ή κακώς εμείς ερχόμαστε και κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε σε επιδόσεις και πρέπει σίγουρα να μας αντικαθιστούν mm-hmm. σαν αθλητές σε όλα τα επίπεδα και το ευχόμαστε πάρα πολύ αυτό. Παρ' όλα αυτά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν αθλητές, σαν γενιά που καταφέρνουμε και φέρνουμε μετάλλια στην Ελλάδα. Υψώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά και αγωνιζόμαστε για τη χώρα την οποία αντιπροσωπεύουμε και αγαπάμε. Mm-hmm. Εγώ να πω ότι γενικώς τα παιδιά του κλασικού αθλητισμού είσαστε πολύ πιο χαμηλών τόνων από τους υπόλοιπους. Βέβαια δεν το λέω με κακία και κακοπροαίρετα για τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται. Ίσως επειδή είναι αυτή η μοναχικότητα
που είσαστε και καταλαβαίνετε τον τρόπο που χρειάζεται να παλέψετε για να φτάσετε εδώ σφυλά. Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά συμβαίνει σχεδόν με όλα τα παιδιά του κλασικού αθλητισμού. Τώρα είναι δική μου διαπίστωση αυτή, δεν ξέρω αν είναι σωστή για τους υπόλοιπους. Για εσάς είναι σίγουρα σωστή, αλλά εντάξει. Εγώ θα συμπληρώσω ότι επειδή είναι ένα άθλημα το οποίο στην ουσία είσαι εσύ και προπονητή σου. Ακριβώς. Χωρίς να θέλω να ρίξω τα υπόλοιπα αθλήματα, όταν έχεις μια τέτοια επαφή και μια τέτοια συνεργασία των δύο ατόμων, σίγουρα πρέπει να είσαι προσιλωμένος και σίγουρα πρέπει να είσαι χαμηλών τόνο στον χαρακτήρα, ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις για να φτάσεις ψηλά. Να ανταπεξέλθεις σίγουρα στις δύσκολες καταστάσεις. Σωστό. Όλο αυτό είναι ένα σχολείο, θα το έλεγα εγώ εισαγωγικά, που σίγουρα διαμορφώνει χαρακτήρες και διαμορφώνει ανθρώπους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μέσα από όλο αυτό κρατάμε χαμηλό επίπεδο και είμαστε πιο συγκροτημένοι σαν άτομα. Ακριβώς. Και στο σώμα. Σωστό. Τώρα που φτάνει σιγά σιγά το τέλος, όπως λες και εσύ, το αρχίζεις και το φτιάχνει σιγά σιγά μέσα στο μυαλό σου, είσαι γεμάτος από όλα όσα έχεις πετύχει? Τυπική είναι η ερώτηση. Εμείς είμαστε υπερευχαριστημένοι και υπερευτυχισμένοι με όσα μας έχεις προσφέρει. Αλλά εντάξει, θέλω να ακούσω και την άποψη του ίδιου του αθλητή και αν είναι ικανοποιημένος, ας πούμε, πάλι έτσι, σχετικό είναι αυτό, από την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι παντού σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Αλλά εντάξει, θέλω και την άποψη τη δική σου. Έτσι ακριβώς. Σίγουρα νιώθω γεμάτος, σίγουρα νιώθω χαρούμενος για το έχω κάνει μέχρι στιγμής. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στον αθλητισμό και ειδικά στον πρωταθλητισμό πάντα θέλεις το κάτι καλύτερο. Στοχεύεις πάντα στο πιο ψηλό. Σωστό. Ναι, μεν έχω γεμίσει σαν αθλητής, έχω καταφέρει για μένα αρκετά πράγματα, αρκετούς στόχους. Παρ' όλα αυτά, δεν σταματάω ποτέ να βάζω στόχους, ακόμη και στην ηλικία των 34 ετών. Ξέροντας ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η στιγμή που θα κρεμάσω και από τα παπούτσια μου, να το πω έτσι σε αθλητικούς. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν θα σταματήσω να βάζω στόχους και θα προσπαθώ πάντα να τους καταρρύπτω. Παρ' όλα αυτά νιώθω γεμάτος, νιώθω ότι ό,τι έχω καταφέρει με έχει γεμίσει σαν άνθρωπο και σαν αθλητή. Και αν θεωρήσουμε ότι αύριο θα σταματούσα τον αθλητισμό, θα μπορούσα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Εγώ να συμπληρώσω εδώ ότι είσαι από τα πιο αγαπητά παιδιά του ελληνικού κλασικού αθλητισμού και ελληνικού, γενικά του ελληνικού αθλητισμού. Και ευχαριστούμε γενικώς για την παρουσία σου και γενικά τον τρόπο που έχεις για το ήθος σου, γιατί πολλές φορές αυτό προέχει και εντάξει, ακολουθούν και οι διακρίσεις και ωραία και τα μετάλλια και ωραία και οι φωτογραφίσεις, αλλά όταν ο αθλητής είναι άνθρωπος, όλα τα υπόλοιπα νομίζω ακολουθούν. Αυτό είναι επίσης μια δικιά μου διαπίστωση και διαπίστωση, που δεν είναι μόνο δική μου όμως, απλά το επισημαίνω. Εγώ οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την διαπίστωση, γιατί το κυριότερο που μένει πέρα των επιδόσεων και των διακρίσεων είναι το ήθος. Σωστό. Είμαστε άνθρωποι και αυτό είναι το κυριότερο στον πλανήτη. Πάνω απ' όλα να υπάρχει ανθρωπιά, να υπάρχει ένα ήθος, να είσαι άνθρωπος ως προς τον απέναντί σου. Να μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το κυριότερο, είτε είσαι αθλητής, είτε είσαι ένας απλός άνθρωπος, είμαστε το ίδιο πράγμα. Οπότε αυτό είναι που μας διακρίνει και αυτό είναι που θα μας σμπρώχνει ή θα μας ακολουθεί προς το μέλλον. Σωστό. Και πριν σε αφήσω, εντάξει, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για τις εκλογές στο ΣΕΓΑΣ, όλα αυτά τέλος πάντων που κυκλοφορούν, όλα αυτά που λέγονται, σας βγάζουν λίγο από το μυαλό, από την σκέψη, από την προσπάθεια που κάνετε εσάς, σας προσανατολίζουν καθόλου? Υπήρξε και μια αναμπουμπούλα, ας το πω, την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρξατε αθλητές που επισημάνατε ότι εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους πάντες και είμαστε αθλητές και μόνο αθλητές και δεν ασχολούμαστε μόνο τα υπόλοιπα. Πώς το βλέπεις εσύ όλο αυτό? Πάνω σε αυτό το κομμάτι θα πω ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποια δρόμενα έξω αγωνιστικά και έξω αθλητικά, τα οποία παίρνουμε μέρος σαν αθλητές. Αυτό που
είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι έχουμε προσωπικότητα, ξέρουμε ποιοι είμαστε, μπορούμε να εκφέρουμε μια γνώμη. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, πρέπει σαν αθλητές να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί όλα τα υπόλοιπα θα μας βγάλουν εκτός ρυθμού. Σωστό, επίσης. Και να ασχοληθούμε με το κομμάτι το οποίο μας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει κάποια αντίδραση που απευθύνεται ως προς το ήθος μας και την προσωπικότητά μας, οφείλουμε να αντιδράσουμε, όποια και αν είναι αυτή. Σωστό, επίσης. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, είμαστε άνθρωποι και οφείλουμε σαν άνθρωποι να σεβαστούμε τον απέναντί μας, να μην υπάρχουν προσβολές. Mm-hmm. Για ό,τι υπόθηκε και ό,τι δεν υπόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, δεν είμαι σε θέση να προσβάλλω κανέναν. Η δικιά μου θέση είναι καθαρά αθλητική. Θέλω να πιστεύω και των υπόλοιπων παιδιών. Mm-hmm. Το δικό μας κομμάτι αφορά το αθλητικό κομμάτι, ότι έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Τώρα τα υπόλοιπα κομμάτια που αφορούν τις ομοσπονδίες, τις ψηφοφορίες και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Υπάρχουν αρμόδια, ας το πούμε, για να ασχοληθούν με αυτά. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν αρμόδια που πρέπει να ασχοληθούν με αυτά. Τα υπόλοιπα, βασικά δεν υπάρχουν υπόλοιπα. Έτσι. Απλά είναι ότι ο καθένας στον χώρο του πρέπει να αντιδράσει και ανάλογα. Ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι να αναφέρουμε σε αυτό που σας είπα και πριν, ότι είμαστε άνθρωποι και δεν πρέπει να προσβάλλουμε κανένα ήθος και προσωπικότητα αυτό. Σωστό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα που κάναμε. Να σε ευχαριστήσω γενικώς, γιατί οτιδήποτε εγώ προσωπικά σου έχω ζητήσει, δεν έχω προλάβει να το ζητήσω και έχεις αποδεχθεί την πρόταση πριν καν το πω δηλαδή. Γι' αυτό τονίζω συνεχώς το τι άνθρωπος είναι ο Κώστας Δουβαλίδης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το καλό να ξεπεράσεις το όποιο πρόβλημα υπάρχει και να είσαι παρόν την ερχόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κλειστού και να τα πας και περίφημα, και κάθε επιτυχία και ό,τι εσύ επιθυμείς από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι χαρά μου και τιμή μου κάθε φορά να μοιράζομαι καταστάσεις και περιπτώσεις με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω εσάς. Και να ξέρετε ότι πάντα θα είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι και αν είναι αυτό, και θα χαρώ να έχουμε κάθε επικοινωνία και να μπορούμε να τα λέμε όμορφα και ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.